Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θέλετε, με τα σχολικά και να επανέλθουμε στο σχολικό. Ο κόσμος μπορεί να μας στέλνει μηνύματα και στο Viber και στο Facebook που έχει παιδάκια και ξέρει ποιο θα είναι περίπου το κόστος. Λοιπόν, η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, τώρα άμεσα θα βγει το καλάθι του μαθητή. Το καλάθι του μαθητή. Μπορούμε να δούμε, έχουμε και τη σχετική κάρτα. Αύριο. Με το τι θα περιλαμβάνει, λοιπόν, από την Τετάρτη, λοιπόν, αύριο, 28 Αυγούστου, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια μπλοκ, μολύβια, ξύλινα ή μηχανικά, χρωματιστή μαρκαδόρη, ξύλο μπογιές, και στυλό, γόμες, ξύστρες, διαβίτες, χάρακας, φωτοτυπικό χαρτί. Κοιτάξτε, εμείς τώρα εδώ λέμε κάτι γενικά. Δηλαδή λέμε τσάντες. Όταν λέμε τσάντες, δεν εννοούμε τώρα ότι θα έχει την τσάντα με δύο θήκες, θήκη για παγουρίνο κτλ. Θα έχει μία απλή τσάντα. Θεωρούμε, ναι. Δηλαδή, το τι θα είναι ακριβώς θα το μάθουμε αύριο λεπτομερώς, ίσως και μεθαύριο. Λέμε την κατηγορία. Το τι μπορεί να είναι και το πιο φθηνό που υπάρχει, το πιο απλό. Παρόλα αυτά όμως, το καλάθι του μαθητή έρχεται να είναι το αντίβαρο στις αυξήσεις που έχουμε φέτος. Γιατί έχουμε αυξήσεις. Πόσο μπορεί να ρίξει το... Μάλλον πόσο είναι το κόστος και πόσο μπορεί να το ρίξει το καλάθι. Το καλάθι θα ήταν μειωμένες οι τιμές σε σχέση με πέρσι ή σταθερές οι τιμές σε σχέση με πέρσι, όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι στις βαρισίμαντες, βαρύγδουπες δηλώσεις του, ότι δεν θα επιτρέψω καμία ανατίμηση σε σχέση με την περσινή σχολική χρονιά στα σχολικά προϊόντα, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν χρειαστεί και τσάντα και κασετίνα, περίπου θα χρειαστεί στα 200-250 ευρώ μόνο για τα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά που συζητάμε στο καλάθι του μαθητή. Το λέω αυτό γιατί. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει... Για δύο παιδιά θες 250 ευρώ για τα απαραίτητα. Μάλιστα. Όχι, για τα 11 προϊόντα που λέει το καλάθι του μαθητή. 125 ευρώ το παιδί δηλαδή. Ναι. Για το παιδί το οποίο πάει στην πρώτη δευτέρα του δημοτικού. Αναλόγω, ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ραφτόπουλος. Βαρύ, είναι αρχή της χρονιάς βέβαια, αλλά βαρύ είναι. Εξαρτάται έχουμε δηλαδή... κάνει μια έρευνα. Ναι, γιατί εξαρτάται και λίγο, ας πούμε, αν θα πάρει τσάντα δεν θα πάρει, αν είναι σε δημόσιο ιδιωτικό, αν έχει αγγλικά βιβλία ή όχι. Καλά, όχι, δεν τα βάζω αυτά μέσα. Μπράβο, γιατί αν τα βάλεις αυτά μέσα στο Θεό, έτσι. Δεν τα βάζω μέσα. Έλα να δούμε λίγο. Εκείνο το οποίο συμβαίνει. Να δούμε λίγο τις αυξήσεις. Να δούμε λίγο. Να δούμε λίγο τις αυξήσεις και τις τιμές γενικώς. Γίνει και μετά θα συνεδούμε και με βιβλιοπωλείο να μας πει και η γυναίκα εκεί που τα ξέρει και καλύτερα είναι στο χώρο για το πώς θα κυμαίνονται φέτος και οι τιμές. Πάμε να δούμε λοιπόν τις αυξήσεις. Είναι περίπου στο 7,43 μέχρι 33,56% στα σχολικά είδη. Να δούμε κάποια παραδείγματα παρακαλώ και μπορεί και ο κόσμος να στέλνει τι βλέπει τα μηνύματά του, γιατί εκείνος είναι αυτός που βγαίνει έξω και μπορεί να δει τιμές. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, έχουμε εδώ τις ξυλομπογιές, βλέπω εγώ εδώ. Έχουμε, έτσι. Πούμε, ορίστε, ξυλομπογιές. Συγκεκριμένης κατηγορίας. 12 τεμαχίων. Να. Πέρσι 1,29, φέτος 1,49. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Επόμενο παράδειγμα, παρακαλώ. Πάμε στη γόμα. Η γόμα που είναι μπλε και κόκκινη. Πέρσι 0,39, φέτος 0,49. Ναι. Πάμε μετά... 30% η αύξηση. Ακριβώς. Πάμε να δούμε. Στυλό τριών χρωμάτων 10 τεμάχια. Πέρσι 1,49, φέτος 1,99. 35% η αύξηση. Ακριβώς. Δεν είναι και έχουμε και πατεράδες εδώ στο πάνελ που... Είμαστε ένα ευρώ πάνω μέχρι τώρα. Με τα τρία πρώτα που δείξαμε. Αυτό θέλω να πω. Ότι μηχανικό μολύβι. Πέρσι 4,99, φέτος 5,59. Μπορεί να βλέπετε και να λέτε. 22% η αύξηση. Τετράδιο σπιράλ Ριγιά Α480 φύλων. Πέρσι 1,99, φέτος 2,39. Είμαστε στα 2 ευρώ πάνω τώρα. 15% η αύξηση. Με 5 προϊόντα. 2 ευρώ πάνω. Είμαστε... Αυτό ήθελα να πω, Γιάννη, ότι μπορεί να βλέπετε εσείς 20 λεπτά, 30 λεπτά, αλλά τα ξέρετε καλύτερα από όλους ότι μαζεύονται. Μαζεύονται. Καλά. Είναι ένα σωρό πράγμα. Η τσάντα είναι τεράστια μετά. Πλέον τα παιδάκια κουβαλάνε. Αν να δώσει 10 ευρώ παραπάνω σχέση με πέρυσι, είναι λεφτά. Συγγνώμη κιόλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι που εντάξει, χτυπάει στη ρίζα και το συζητούσα και χθε με την αρχή. Το ξέρεις και από πρώτο χέρι, είμαι σίγουρη, ότι πλέον τα παιδάκια που πηγαίνουν είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό σχολείο είναι απαραίτητο να κάνουν και φροντιστήρια. Άλλα έξοδα εκεί, άλλο το φροντιστήριο, άλλη ύλη που θα χρειαστεί το παιδί. Δηλαδή κάνει δύο σχολεία ένα παιδάκι στην Ελλάδα πλέον. Δύο σχολεία ταυτόχρονα. Να κρατήσουμε ότι σε ιδιωτικά σχολεία θέλουν τετραπλάσια πράγματα από ό,τι θέλει το δημόσιο σχολείο, γιατί του ζητάνε και για τα καλλιτεχνικά και δεξιά και αριστερά και τα βιβλία προφανώς. Και τα σχολικά βιβλία. Και τα βιβλία, αυτό πήγα. Δηλαδή το κόστος εκεί, από ό,τι θα μας πει και στο βιβλιοπωλείο, είναι τρεις φορές παραπάνω
από το δημόσιο σχολείο. Και εννοείται αυτό που είπαμε προγωμένως, μην βάλουμε τα ξενόγλωσσα μέσα. Όχι, είναι πολύ ακριβά. Θα μου επιτρέψετε να πω. Θα επιτρέψουμε, κύριε Ραυτόπουλε, γι' αυτό. Εσείς τα ξέρετε, κύριε Ραυτόπουλε, παρακαλώ. Αυτό το οποίο ακολουθεί και ο νέος υπουργός είναι την πεπατημένη. 11 σχολικά προϊόντα. Αυτό είναι. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά την άποψή μας? Θα έπρεπε να συνεννοηθεί το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Ανάπτυξης, πηγαίνοντας το παιδάκι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο δάσκαλος του δίνει μία λίστα. Τι περιέχει αυτή η λίστα? 30-40 προϊόντα. Από τα 30-40 προϊόντα, αυτά τα οποία μπαίνουν μέσα στο καλάθι του μαθητή είναι 11 προϊόντα. Τα υπόλοιπα τα οποία δεν είναι μέσα στο καλάθι του μαθητή, ποια είναι? Μπορεί να κάνει το παιδάκι άραγε γυμναστική χωρίς να φοράει φόρμα και χωρίς να φοράει παπούτσια? Mm-hmm. Ο δάσκαλος δεν το δέχεται, το διώχνει. Γιατί μπορεί να σπάσει το πόδι του, μπορεί να στραμπουλήξει το πόδι του, μπορεί. Mm-hmm. Ένα. Υπάρχει φαγητοδοχείο που είναι υποχρεωτικό ακόμα και στην προσχολική ηλικία και παγουρίνο, το οποίο πρέπει να το πάρει το παιδί μαζί του στο σχολείο κατά την ώρα της σχολικής χρονιάς, να έχει για να πίνει το νερό του. Έχει μέσα προϊόντα ζωγραφικής ή προϊόντα ιχνογραφίας, τα οποία τα χρειάζεται, τα δίνει μέσα η λίστα. Χαρτόνια κανσόν. Έχει μέσα τα οποία θα πρέπει να έχει όλα τα χρώματα το παιδί προκειμένου να πάει. Έχει μπλοκ ακουαρέλα που πρέπει να έχει. Έχει νερομπογιές. Έχει πινέλα. Έχει μία σειρά. Μπορώ να σας αναφέρω τουλάχιστον 30 προϊόντα τα οποία δεν τα έχουν βάλει στο καλάθι του μαθητή. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω με άλλα λόγια. Το καλάθι του μαθητή είναι η στάχτη στα μάτια του γονέα προκειμένου να πάει να ακολουθήσει. Προσέξτε. Γιατί μέσα το φέκ είναι πονηρό. Λέει. Στα καταστήματα τα οποία λιανικής πώλησης είναι κάτω των 500 τετραγωνικών, ναι, στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, δεν υποχρεούνται να έχουν καλάθι του μαθητή. Ναι, θα πρέπει να ψάχνει ο γονέας, που είναι, αν θέλει να τα πάρει από το σούπερ μάρκετ, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στα προϊόντα τα οποία υπάρχουν μέσα. Να φάει τα σχολικά. Θα δούμε όπου και μπορεί να έχει καλύτερε τιμέ, εγώ λέω. Αυτά τα έχουν εξαιρέσει. Και έχουμε και άνθρωπο. Ναι, αυτά τα έχουν εξαιρέσει. Τι? Δεν είναι μέσα το βιβλιοπωλείο. Στο βιβλιοπωλείο δεν υποχρεούται. Όχι, δεν υποχρεούται. Δεν υποχρεούται. Πάμε να δούμε σύνδεση. Πάμε να δούμε την κυρία Δήμητρα, συγγνώμη, την κυρία Δήμητρα Μουχρίτσα, ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου, είναι με την Αναστασία Σταματοπούλου. Να μας πει τι καλύτερες τιμές κάνει εκείνη, ναι, και γιατί συμφέρει τον κόσμο να πάει στο παραδοσιακό του βιβλιοπωλείου της γειτονιάς μας, ρε παιδιά. Που μπορεί να μας εξυπηρετήσει, θα έχουμε και προσωπική επαφή με τους ανθρώπους. Και μπορεί να σου κάνει και έκπτωση απευθείας. Νομίζω κάνουν εκπτώσεις. Και κάνουν. Προφανώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο το πάνελ σας. Περιμένουμε με υπομονή, αλλά μέχρι στιγμής τα είπατε όλα μία χαρά. Έχετε αποτυπώσει μία πραγματικότητα που βιώνουμε και εμείς οι επαγγελματίες, αλλά το κυριότερο και οι γονείς. Σαφέστατα το συνοικιακό βιβλιοπωλείο μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, ναι, με τη σωστή καθοδήγηση στην αγορά των προϊόντων, με στόχο να μην γδίσουμε παιδιά τον γονέα. Είναι μια περίοδος που πονάει, έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ του, η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί και θα ψάξει την καλύτερη τιμή για το μολύβι, την ξύστρα και την τσάντα ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς τα τοπικά εδώ συνοικιακά βιβλιοπωλεία παλεύουμε για να μείνει ευχαριστημένος ο πελάτης και στη συνέχεια να ξαναέρθει και να ξαναέρθει αγοράζοντας πάντα το σωστό προϊόν. Να ρωτήσω, κυρία Μουχρίτσα, σας παρακαλώ, σε σχέση με τις τιμές, ένα πακέτο των βασικών προϊόντων που θα πάρει ένας μαθητής, πού φτάνει περίπου? Ή ένας μέσος όρος που δίνουν, ναι, τώρα οι γονείς, ναι, ναι, για να ξεκινήσει το παιδί το σχολείο, ένας μέσος όρος. Δημοσίου, ας πούμε, δημοσίου σχολείου. Δημοσίου, συμφωνώ, δημοσίου, καλά. Πάντα για δημόσιο, γιατί πραγματικά τα ιδιωτικά μπορεί και να ξεφύγουν. Ναι, ναι, ναι. Εφόσον είναι φυσιολογικές και οι απαιτήσεις του παιδιού. Μην ξεχνάμε τους μικρούς μας καταναλωτές. Που ξεμυαλίζονται, παιδιά μου. Με τη γλυκιά ξύστρα, με τη φούντα που υπάρχει στο μολυβάκι. Φταίμε κι εμείς, γιατί πρώτοι εμείς οι επαγγελματίες ξεμυαλιζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ανέφικτα τα ποσά. Εγώ θεωρώ ότι με ένα μπάτζετ των 25-30 ευρώ έχει φύγει και με περισσότερα τετράδια. Δεν είναι ανάγκη να πάρει 10 μολύβια το Σεπτέμβρη, μπορεί να πάρει 2, ώστε να σπάσει και το κόστος του γονέας στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να μπορέσει να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Μιλώντας βέβαια πάντα για τη σωστή ποιότητα των προϊόντων, που θα πάρει το ένα μολύβι και θα κρατήσει. Δεν θα σπάσει αυτό το μολύβι. Άρα, μιλάμε για 25 έως 30 ευρώ για τα βασικά. Χωρίς τσάντα και κασετίνα. Σε σχέση με πέρυσι.
Χωρίς τσάντα και βασετίνα, βασετίνα βεβαίως. Σε σχέση με πέρυσι, σαν επαγγελματίας, θεωρώ ότι οι προμηθευτές μας έχουν στηρίξει. Δεν βλέπω τεράστιες διαφορές. Ναι. Νομίζω δηλαδή, ότι εμείς θα μείνουν... Όχι ιδιαίτερες αυξήσεις. Όχι υπάρχουν αυξήσεις. Να ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν τα προϊόντα, τα εναλλακτικά, τα οποία μπορεί να μην είναι τα επώνυμα, είναι όμως πολύ καλά και στοιχίζουν τα μισά λεφτά. Που εμείς οι επαγγελματίες γνωρίζουμε βέβαια πάντα και μπορούμε να παροτρύνουμε τον γονέα να εμπιστευτεί το προϊόν με μια πάρα πολύ καλή τιμή. Άρα αυξήσεις υπάρχουν, όχι πολύ μεγάλες όμως. Εμείς το μας εδώ στο βιβλιοπωλείο. Ναι. Εγώ δεν έχω παρατηρήσει ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις. Κυρία και Μουκρίτσα, πάντα βέβαια μην ξεχνάμε ότι... Ναι. Πού είναι το βιβλιοπωλείο σας? Στο Καματερό. Στο Καματερό, πολύ ωραία. Να τα λέμε και αυτά, ρε παιδιά. Συγγνώμη, εντάξει, πάει μια οικογένεια στο Καματερό. Λέτε, καλά τα λέει Μουχρίτσα, να μην πάω στην κυρία Μουχρίτσα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ναι, κυρία Μουχρίτσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θέλω και ως αυτό πρέπει να ρωτήσω κάτι. Αν σας είναι έρχεται ένας μαθητής. Ναι, 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 τα οποία τα είπε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ραπτόπουλος. Πάντα τα λέει καλά. Συμφώνησα σε όλο που είπε. Πάντα τα λέει καλά. Λέω να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Έρχεται ένας μαθητής, δεν θα πούμε ούτε της πρώτης δημοτικού, ούτε της έκτης δημοτικού, που είναι υποχρεωτικό από την πέμπτη δημοτικού το παιδί να ακολουθήσει δύο ξένες γλώσσες. Ή αγγλικά και γερμανικά, ή αγγλικά και γαλλικά. Ναι. Έρχεται λοιπόν με τη λίστα ένα παιδάκι της τετάρτης ή πέμπτης δημοτικού. Με τη λίστα που θα του δώσει ο δάσκαλος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το οποίο περιέχει τσάντα, κασετίνα και θέλει τσάντα το παιδί που θα πάει στο σχολείο και θα γυρίσει πίσω με την τσάντα. Mm-hmm. Όχι την τσάντα που θα πάει στο σχολείο και θα γυρίσει πίσω στα βιβλία, στις τσάντες, στις σακούλες του σούπερ μάρκετ. Που θα έχει σκιστεί δηλαδή κατά τη διάρκεια που θα βάλει μέσα τα βιβλία. Εντάξει. Τσάντα, κασετίνα, νερομπογιές, πυλό, ιχνογραφία, αριθμητήριο ή άλλο, να μην μπούμε στα προσχολικές ηλικίες πρώτη, κουτί αποθήκευσης, χαρτόνια κανσών, σχολικά βοηθήματα, δεν θα αναφέρω σε φόρμες ή παπούτσια κτλ. Και τέτοια, φαγητοδοχείο, παγουρίνο. Πόσο πάει ακουαρέλα, το κόστος. Όλο αυτό το πακέτο. Πόσο θα στοιχίσει το παιδί. Το άνοιξε λίγο ο κύριος Ραπτόπουλος. Όχι, αλλά, που θα δώσει, αλλά είναι κανονικά. Ακριβώς το ανοίξατε. Λογικό, γιατί κανονικά πιθανότατα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ακριβώς θα ζητηθούν όλα αυτά. Σαφέστατα θα ξεπεράσουμε το budget. Πόσο θα πάμε δηλαδή. Το καλάθι δεν θα υπάρξει, σωστά τα λέτε. Μέχρι 15 Οκτωβρίου. Σίγουρα θα ξεπεράσει το μπάτζετ των 60 ευρώ. Αφαιρώ την κασετίνα και την δύο φορές πάνω σίγουρα. Τσάντα. Άρα θα πάει στο 60-65. Δύο φορές πάνω. Μία τσάντα, δύο, τρία ευρώ. Να σημειώσω όμως από την εμπειρία μου. Να σημειώσω κάτι από την εμπειρία μου. Οι δάσκαλοι, αν δεν σας διακόπτω, οι δάσκαλοι σέβονται την σημερινή εποχή και προσπαθούν από τις λίστες που βλέπουμε εμείς τουλάχιστον να περιορίσουν τις απαιτήσεις. Είναι ένα φαινόμενο και μπράβο τους γιατί στηρίζουν τους γονείς. Σωστό, ναι. Είναι ελάχιστες και, ναι, και να πούμε... οι περιπτώσεις. Μισό το κύριε, αυτό που λέμε, μισό λεπτό. Ναι. Κυρία Μουχρίτσα, η μία βασική ερώτηση που θέλω να κάνω. Το μπλε τετράδιο πόσο κοστίζει πια? Ένα ευρώ. Από 0,90 το σωστό τετράδιο μέχρι 1,10. Αυτό είναι. Το σωστό τετράδιο. Και μια αιώνια ερώτηση. Είναι αυτό που μεγάλωσε επί χρόνια όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι, αυτό, αυτό το λέω. Προϊόντα... είναι τάξη μεγέθους για όλους μας, γι' αυτό το λέω. Από 0,90 έως... έως 1,10. Και επειδή με ρωτάει και ο φίλος μου ο Δημήτρης. Το τετράδιο που δεν θα σκιστεί μόλις το παιδί σβήσει με τη γόμα του. Στη γόμα, το μπλε σβήνει το στυλό. Πάντα αυτά είναι η απορία μου. Να ξέρετε. Νομίζω όλοι έχουμε προσπαθήσει. Έχει απαντηθεί ποτέ αυτό? Όλοι το έχουμε προσπαθήσει. Ακόμα και εγώ έχω σκίσει τετράδια, να ξέρετε. Και αυτό το λέω. Εννοείται. Έχει σημασία, αλλά έχουμε φύγει από τον χρόνο. Κυρία Μουχρίτσα, ποια τετράδια έχουν τα 90 λεπτά για να μην παραπλανούν οι κύριοι τον κόσμο, εννοώ οι εταιρείες οι αλυσίδες, τα 80 γραμμάρια, τα 70 γραμμάρια, τα 60 γραμμάρια ή τα 50 γραμμάρια. Και εδώ έχουμε ζήγηση. Αλλά έχουμε μείνει στο επόμενο. 70 με 80 γραμμάρια που βγάζουν οι ελληνικές μας εταιρείες. Έτσι, μπράβο. Αυτά που βγάζουν που θα είναι στο καλάτι του μας είναι 50 γραμμάρια. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Πολύ σωστή. Πάντα κάνεις τις παρατηρήσεις, κύριε Αυτοπούλος. Κυρία Μουχρίτσα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μουχρίτσα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και την Αναστασία για το Λοιπόν.